Δεν τρέπεται. Πριν γίνει αυτό και σε πει κότα. Τον επαρνήθα. Νίκο, τον είπε ζουμπά. Που δεν τον είπε. Αυτό γελούσε. Τι αγαπητοί. Ωραία, γίνεται συζήτηση γύρω από το. Μαμά, τι κάνεις εδώ? Παρόλα αυτά, βλέπω Survivor. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Τι βλέπεις Survivor, καλέ, αυτό είναι παλιό επεισόδιο. Γιατί δεν βλέπεις απόψε που έχει το καινούριο? Κόφτε! Δεν με αφήξεις να τελειώσω το επεισόδιο. Παιδί μου, αυτό είναι παλιό επεισόδιο, σου λέω. Τώρα έχει τα καινούργια. Απόψε έχει πάλι καινούργιο επεισόδιο. Ναι, ξέρω, βλέπω τα καινούργια. Εγώ τα παρακολουθώ την τηλεόραση και βλέπω και τα παλιά, γιατί πρέπει να δω ποια παιδιά είναι μέσα, να μην τα μάθω. Πώς τώρα θα γίνει? Εντάξει, και τώρα τα μαθαίνεις. Δεν γίνεται, πρέπει να μπω καλά στο κλίμα, να δω τι προηγήθηκε. Πώς θα πάνω, χωρίς να ξέρω τι μας γίνεται. Τι θα κάνεις? Κόμη, πήρα τηλέφωνο να ξαναπάνω στο Survivor. Ποιος σε πήρε? Γιατσού! Μαμά, με δουλεύεις τώρα? Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Κοντά σε δουλεύω, με παίρνει προχτέρι ατζούνι άνθρωπος, πολύ στενοχωρημένος, γιατί σου λέει φέτο δεν είχε πολύ τηλεθέας όπως πέρυσι. Ναι. Και λέει δεν ξέρω τι θα κάνεις Λισάβο, εσένα και την κάτια σας γυρεύω πάλι μέσα για να ανεβάσω τη σειρά. Είστε τα φαβορί, είστε τα φαβορί. Ναι. Και γιατί πέρυσι, εντάξει, οι άνθρωποι μου γύρισαν μέχρι το τέλος. Πάρω το πάρω, το είπε, θα το έπαιρνα εγώ το Survivor. Ναι, αλλά έτσι σου είπε. Δεν γίνεται, είναι καλοκαίρι, έχω πολλές δουλειές σαν τζουν. Θέλω να πάω να φτιάσω τραχανά, φτιάσω σάλτσες, κουμπόστες. Πότε θα γίνουν όλα αυτά, μα φύγουν το Σεπτέμβριο από το Survivor. Οπότε με λέει, εντάξει, Λισάβου, φεύγα. Και φέτο μου είπε να ξαναπάνω. Δεν μπορώ τώρα τον άνθρωπο τον πόχη. Αν και να σου πω την αλήθεια. Φέτο δεν με αρέσει και πολύ, ρε παιδί μου, εδώ. Σαν μπάτσελορ είναι. Σου λέει η Μυριέλα, τα φτιάξε με τον Κατσαούν, τα ξαναχάψαν, μάλωσαν. Κλάμα η Μυριέλα που λες, όλου κλαίει, δόλια, όλου κλαίει. Και ύστερα, οι δυο εκείνες που ξεβαλιάσκαν για τον άλλο. Διπχνίκας, δεν μ' άρεσε τίπα. Η Αρσενίου που μπήκε τώρα, λίγο. Μα τα έχεις μπερδέψει, και... βλέπεις μια έτσι μια λιώ. Ναι, και άλλος με αρέσει, η ποδοσφυριστής που έχει έτσι, η Άρης. Ο Λέδης, ναι. Ναι, αυτός, καλός, καλό και αυτό. Το παιδί και σου λέει κάποια μπήκε. Μπήκε, ναι. Ναι, και με παίρνει ατζούν τηλέφωνο και με λέει τι να γερελείς, άδω κάποια ήρθες, εσύ πότε θα έρθες. Του λέω κάτσε ένα παιδί μου να σκεφτώ, γιατί ξέρεις τώρα εγώ τι θα κάνω. Τι θα κάνεις? Να τα δω όλα τα επεισόδια μέχρι τώρα να είναι ενημερωμένη. Αλήμον. Και ύστερα θα τον πάρω και θα τον πω. Άξε να σε μπάντζουν. Όχι μόνο οι κάποιοι απαιτήσεις. Θέλω να με πεις που θα κοιμούμαι το βράδυ, μην σκαλούν τα μουκαρέτσια. Και τι θα τρώω. Άσε τα μισθά που τα θέλω, ατάκα και πιτώ από την τάκα του βάζω. Και θα το πω το πρωί, θα σκόρμουν και θα τρώω μια μψούρα παπάρα γάλα με ζυμωτό ψωμί και ένα καλοβρασμένο αρβί. Το μισμέρδα με έχτη πέκνο καπαμά. Και το βράδυ κάτι ελαφρύκια στο τρώμε όλοι μαζί, ρε παιδί μου. Καναρδί, τίποτα τσιγαρίδι, σαν καμβουρμάκια. Ελαφρύ, και... κάτι έτσι να κόψει πείνα. Τόσα αγωνίσματα κοχεσί. Θα τρέχουμε, θα αγωνίζουμε έστελα. Δεν βλέπεις που όλα έριψαν. Δεν γίνεται. Και μόλις ας πούμε τακτοποιηθούν όλα αυτά και με πει η Ατζούν που θα μη πει, δηλαδή η Λισάβου τι γυρεύει σέλα, θα σκουθώ και θα πάρω. Άρε μαμά τώρα. Τι, άγιε